Μουσική πανδεσία από τον Γιώργο Κατσινάσιο και τον Γιώργο Θεοφάνους. Μας λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδά. Για τις αγάπης το μικρό μικρό καημένο. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα έπρεπε να κάνω. Γιατί δεν είχα ποτέ μου τη φωνή. Δύο καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες για τρεις ώρες καθήλωσαν 730 θεατές που γέμισαν ασφιχτικά το Πατήχιο Θέατρο σε μια παράσταση ο ένας απέναντι στον άλλο στο πιάνο. Το μουσικό ταξίδι των δύο συνθετών είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού όλα τα έσοδα των εισιτηρίων ενίσχυσαν τον Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του εντελώς δωρεάν σε όλες τις εγγύους και νεογνά σε παγκύπρια κλίμακα. Μια βραδιά που γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή, με δεδομένο ότι διοργανώνεται προς όφελος και για στήριξη του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής, που αποτελεί διαχρονικό πυλώνα κοινωνικής προσφοράς στον τόπο μας, με εμπνευστή και ειδηλή τον Δόκτωρα Αμερίκου Αργυρίου και συνεχιστή του επιστημονικού αυτού έργου, τον αγαπητό φίλο Δόκτωρα Αργύρη Αργυρίου. Η μουσική διαδρομή των Χατσινάσιου Θεοφάνους είχε τίτλο «Ο δικός μας δρόμος». Συνοδοιπόροι στην επιτυχία ήταν οι ταλαντούχοι τραγουδιστές Κώστα Μακεδόνας, Δέσποινα Ολυμπίου, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μέρη Στεφανακίδη, Όλγα Βενετσάνου, Μαρία Θεοδότου και ο Γιώργος Σταματάρης. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα ότι ευαισθητοποιήθηκαν και ήρθαν. Βέβαια, ο σκοπός είναι ιερός. Ο σκοπός ενισχύει όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει το Κέντρο Παιδιατρικής Πρόληψης. Χαίρομαι που συνέβη και αυτό το πράγμα και είχα και τη χαρά σήμερα να συνεργαστώ για πρώτη φορά με τον φίλο μου τον Κώστα Μακεδόνα. Τα καλά τραγούδια είναι αυτά που μένουν, αυτά που μας κατευθύνουν, αυτά που μας γεμίζουν την ψυχή μας και που δεν πεθαίνουν ποτέ τα καλά τραγούδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι όλοι εδώ για ένα καλό σκοπό, όπως και εμείς. Η μουσική μας ενώνει. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το Ράδιο Πρώτο.